Είναι γιατί είχα πάει, ήμουν παλαιστής στο επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη, στη ΒΑΟ, στον Εθνικό, στην Αθήνα. Που... Όμως όταν έφτασα σε ηλικία 18 χρόνων, το όνειρό μου ήταν να γίνω λοκατζής. Το ήθελα, δηλαδή, από τη φύση μου. Όντως και έγινε γιατί είχα πάει, ήμουν παλαιστής στο επάγγελμα στη Θεσσαλονίκη, στη ΒΑΟ, στον Εθνικό, στην Αθήνα, που μετέπειτα είχα καλές εξελίξεις σε επαστρατικούς αγώνες. Η μοίρα μου όμως, η μοίρα η δικιά μου, είχε αρνητικά και θετικά πράγματα. Όλοι από την Αθήνα που ήμασταν μετά οι καταδρομές μας κάνανε να πάμε μεταθέσεις. Ήρθε ο καιρός να γίνει το Κυπριακό. Πήρα εγώ μια μετάθεση με τον Ρούκα του Δημοσταίνη, το μετέπειτα στρατηγός που έγινε, και πήγα στο Ηράκλειο και φρουρούσαμε στο αεροδρόμιο, σαν να τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς δεν ξέραμε, εγώ σου μιλάω, δεν ήξεραμε σαν φαντάρι τι γίνεται έξω. Την Παρασκευή θυμάμαι, ήταν στο τυπάκι εκεί, στο Ηράκλειο, και κάνανε άλματα οι καταδρομής. Εγώ ήμουν και οδηγός, πήγα φόρτω ένα ρέο. Ανθρώπους τότε, 16-17 άτομα παίρνουν το ρέο. Τα παλιά τα ρέο, πρέπει να τα ξέρετε. Τους φέρουμε στο Ηράκλειο. Εν τω μεταξύ εκεί σε κάτι καρποζότουπο σου μέσα, όπως είπατε, ο κύριος Παπαμιλητή έχει έρθει και εδώ, ήταν ο διοικητής. Εμείς ακούσαμε, κάτι έχει προηγηθεί, αλλά δεν ξέραμε. Και λέει Παπαμιλητή, λέει, παιδιά, κάτι έγινε, λέει, στα νησιά. Δεν μας είπε για την Κύπρο. Κάτι γίνανε στα νησιά. Είπε το Ρούκα του Δημοσταίνη. Και επειδή τον είχα λογαγωγό εγώ, ψηλό άκουσα με κάποτε. Φορτώνω εγώ 17 φαντάρους και πάω στο Ηράκλειο. Πάω στο καρτερό εκεί που ήταν η μονάδα. Εμείς είχαμε σκοπό εκεί να φρουρούμε το αεροδρόμιο. Σε περίπτωση του κυρίου πολέμου γίνει κάτι με την Τουρκία, να έχουμε το αεροδρόμιο καλυμμένο εμείς. Με φωνάζει ο Ρούκας ο Δημοστέκης, τότε ο Λουκαγός, και λέει «Κομάντος», γιατί έτσι λέγανε, δεν λέγανε τα παρατσούκλια ή τα μικρά επίθετα. «Κομάντος», λέω, «Τι έγινε, κύριε Λουκαγέ?» Λέει, «Πρέπει να φορτώσεις, λέει, τα μαγειρία να τα πας στα Χανιά. Είναι 192 χιλιόμετρα η διάδρομη». Πού να το πεις τότε, μπορείς να το πεις τίποτα. Γιατί αν τον αλύσεις απευθείας και κλωστιά ή μπουνιά θα έτρωες. Φορτώνω εγώ τα μαγειρία, τα καζάνια τα αυτά εδώ, πάω στα Χανιά. Την ίδια βραδιά που πήγαμε στα Χανιά, απευθείας με λέει εκεί ο Παπαμιλητίου, λέει, επηγόντως φόρτωσε, λέει, τα αμάξι, λέει, και δύο-τρεις φαντάρους, και πάνε και φέρει πυρομαχικά από το Ηράκλειο. Κουρασμένο πτώμα, και αυτά ήταν αργοκίνητα αυτοκίνητα και δεν ήταν υδραυλικό το τιμόνι. Τα χέρια σου κομμένα, τα πόδια κομμένα, και σιγά σιγά έπρεπε να τρέχουμε μόνο 30 μάο. Τα αυτοκίνητα, τέλος πάντων, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ξαναπηγαίνω στο Ηράκλειο, γυρίζω από το Ηράκλειο την άλλη μέρα. Είχα μάθει τα γεγονότα, αλλά εμάς μας είπαν θα έρθουν κάτι αρματαγωγά κάτω από το στρατόπεδό μας και θα μας πάρουν να μας πάνε στα νησιά. Δεν μας είπαν σε ποιο νησί στην Κύπρο. Δεν ξέραμε εμείς. Γυρίζω την άλλη μέρα μέχρι το μεσημέρι την Κυριακή, δηλαδή 20 Ιουλίου. 20 Κυριακή μεσημέρι ήταν. Φτάνει μια στιγμή, βλέπουμε εκεί που είχαμε τα αυτοκίνητα έτοιμα, ό,τι να συμβεί να σηκωθούμε να πάμε. Βλέπουμε μια στιγμή μπαίνουν πολιτικά λεωφορεία μέσα. Καμιά δεκαετία πολιτικά λεωφορεία. Πού να φανταστεί το μυαλό μας. Και λέει ο διοικητής, βγάζει αναφορά μοίρας και λέει: «Κομάντα», λέει, «όλοι από τα στρατιωτικά κάτω», λέει, «θα ανεβείτε πάνω στα πολιτικά», λέει. «Φεύγουμε για την Κύπρο». «Φεύγουμε για την Κύπρο», που είπε. Καταλαβαίνεις τώρα, όσο και ηθικό να είχαμε. Είχαμε πολύ ηθικό, αλλά μου διάσαμε, γιατί όλοι είχαμε γονείς. Εγώ ήμουν και πατρεμένος, είχα ένα παιδί. Καταλαβαίνεις όλα αυτά. Εκεί αρχίζει ο πόλεμος. Μόλις βγήκαμε από το στρατόπεδο, στον Πλατανιά, εκεί μέχρι να φτάσουμε στα Χανιά, χειροκροτάγανε απ' έξω. Μάθανε οι κριτικοί ότι φεύγουν και αυτοί, ξέρεις, φημίζονται και από το ηθικό τους και μας χειροκροτήσανε. Τα κουμάντα φεύγουν για την Κύπρο. Περνάμε τον Πλατανιά, φεύγουμε και φτάνουμε στα Χανιά. Έχει μια αγορά εκεί, στην πλατεία των Χανίων εκεί. Τότε ο Ρούκας ο Δημοσένης, για μας κάνει τεστ να δούμε κατά πόσο είμαστε έτοιμοι, λέει: «Αεροπορία κομμάτα με τα κομμάτα λεωφορεία, κατεβαίνουμε εμείς κάτω δε». Χωρίς να είτε. Με την αεροπορία είπαμε αυτό, κατεβαίνουμε κάτω, όλοι μαζωμένοι. Ξανανεβαίνουμε. Αυτό μας το έκανε για τεστ, δεν μας το έκανε για προετοιμασία. Ανεβαίνουν πάλι στα λεωφορεία, τα πολιτικά, στρατιωτικά τέρμα. Στο στρατόπεδο ήμασταν 406 άτομα.
μήνα μόνο καμιά δεκαριά άτομα και αυτοί θέλαν να έρθουν. Κάτι ασθενείς, κάτι που ήταν τραυματισμένοι τα πόδια τους και κάτι για να φρουρούν το αεροδρόμιο. Δηλαδή μόνο Σκοπιές μείναν εκεί. Όλοι ήμασταν πανέτοιμοι να πάμε για την Κύπρο. Ανεβαίνουμε πάνω στο αεροδρόμιο, τη Σούδα εκεί. Μόλις ανεβήκαμε, 9 η ώρα το απόγευμα ήταν. Καλοκαίρι καιρός, Ιούλιος μήνας, καταλαβαίνεις. Μια στιγμή ακούμε προσγειώνονται αεροπλάνα. Αυτά τα αεροπλάνα ήταν μεταγωγικά. Από το Βιετνάμ αυτά ήταν ακατάλληλα για οποιαδήποτε πτήση. Δεν έπρεπε να κάνουν πτήση. Αυτό χαλούσε, πήγαινε για άλμα, χαλούσε μηχανή και τρόμαζε να προσγειωθεί, καταλάβεις. Εν καιρό που λέμε τέτοια αεροπλάνα, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα μας, η φτωχιά δεν είχε. Αλλά έπρεπε να πάμε για αυτά. Και πήραμε την απόφαση να πάμε. Αφού λέει τότε ο Παπαμελτίου, αυτό που έλεγαν προηγουμένως, ο διοικητής μας, αναφορά μοίρας 406 άτομα και καταλαβαίνεις. Βγάζει λόγο και λέει, κομμάτα λέει, έτοιμη λέει να πάμε στην Κύπρο. Ή φεύγετε λέει στο ψηλιορίτη να μην έρθει κανένας και εγώ μαζί σας, ή θα πάμε ως την Κύπρο. Και εμείς με μια φωνή έτσι κάναμε. Θυμάμαι τα λόγια. Λόγο μου το λόγο ήταν, δε, είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για την Κύπρο. Έτοιμοι, σου λέει, ηθικό φουλ. Και παιδιά 20 χρονών, και καταλαβαίνεις, είχαμε και φαντασία και τρέλα να πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω. Εγώ θυμάμαι τώρα, θα σας πω ακριβώς τη δικιά μου περίπτωση. Έτσι, φεύγει το ένα αεροπλάνο φορτωμένο. Αυτά τα αεροπλάνα συνήθως βάζουν από 25 άτομα, 27 μέχρι 30. Με πλήρης φόρτο πολέμου όμως, με μπέρκετ, πολυβόλο, τα πάντα. Φεύγει το ένα το αεροπλάνο, το μεταγωγικό, φεύγει το άλλο και μετά από λίγο είναι η σειρά του το τρίτου το δικό μου. Θυμάμαι εγώ επιλέξει εκεί. Ξέρεις, αυτά τα μεταγωγικά και έχουν ξύλινες σκάλες, με λαμαρίνες. Ανεβάζομαι, μπαίνει όλη η δημιουργία μέσα, η δικιά μου δημιουργία δηλαδή. Μπαίνει ο Δημήτρης και εγώ και ο Δημήτρης σκόσαμε 4 κυβότια χειροβοβίδες και εκρηκτικές ύλες. Πόσα είχε μέσα δεν ξέρω, αλλά μας τα ανέβασαν πάνω. Ανεβαίνει ο Δημήτρης, ανεβαίνω κι εγώ και έρχεται από τους πιλότους και κλείνουν την πόρτα. Εγώ είχα το πολυβόλο του, τη Μαρινέλα παλιά τη λέγανε. Μη δίποτε μπροστά. Μαρινέλα τη λέγανε. Ο πολυβόλο, μπαρ του λέγαμε. Ανεβαίναμε πάνω, εγώ θυμάμαι. Μπαίνει και ο Δημήτρης απέναντι, βάζουμε εδώ στη μέση. Αυτά είναι μεταγωγικά και τα καθίσματα είναι με αλυσίδες και με ύφασμα. Μπήκε ο Δημήτρης από εκεί και εγώ από εδώ. Δίπλα με είχα το σκορμένο το. Του καβλοχωριανού το Λοχία από τα Ανάγια της Κρήτης. Είχα το Γιάννα Ακάκη, το Κοσμά. Νύχτα, κατάλαβες, ένα βραδιάς και ένα τον άλλο. Αλλά όλα τα παιδιά γνωριζόμαστε, όλα είναι μπροστά όλοι. Τέλος πάντων, αρχινάει να ξεκινήσει το αεροπλάνο, αρχίζει ο πόλεμος. Ο πόλεμος ο ψυχολογικός. Αλεξίπτωτα δεν μας δώσανε. Σουσίβια δεν μας δώσανε. Τα αεροπλάνα είναι παροπλισμένα. Τα κατάλληλα τα ξέραμε εμείς τα αεροπλάνα. Αλλά δεν μπορούμε να φέρουμε αντίρρηση. Σκόρνει το ένα, έφυγε το δεύτερο, φεύγει το τρίτο δικό μου. Και αρχίζει ο πόλεμος ο πιο μεγάλος. Τα αεροπλάνα, αν πάνε ψηλά, θα μας πιάσουν τα ραντάρ των Τούρκων. Και αναγκαστικά τα αεροπλάνα πετάνε 12 με 13, το πολύ μέχρι 15 μέτρα. Εκεί δεν σε λέει το ραντάρ, κατάλαβε. Πάνω από τη θάλασσα. Και να βλέπετε τη θάλασσα, ότι βλέπαμε τα φυγιστρία εκεί. Τρεις ώρες πτήση, αλλά τρεις ώρες η ψυχή μας βγήκε. Το αεροπλάνο έχω να ακούσω. Και όταν είναι κάτω κοντά στη θάλασσα, έφυγε ο θόρυβο, δηλαδή σαν να είσαι να πέσει. Τέλος πάντων, ή καλός ή κακός, φτάσαμε στην Κύπρο. Φτάσαμε εμείς από τον φωτισμό, δεν ξέραμε. Βγαίνει ένας από τους τέσσερις που λέω τόσο εκεί που ήταν, Μιχαλική, ο Τζαμάστερ, αυτή που σου λένε. Βγαίνει και φωνάζει. Εγώ σας κάνω την κίνηση, ακριβώς σου λέω πώς είναι. Το μπαρ, έχω το μπέρκετ, το σακίδι που λένε, μπέρκετ το λέγαμε εμείς. Εδώ πέρα πίσω, το πολυβόλο εδώ, ο Τσαμιγράνης απέναντι, χειροβοβίδες εδώ πέρα. Μόλις φτάσαμε στην Κύπρο, φωνάζει ένας κομμάντα, λέει, τη ζώνη της ασφαλής. Δέστε, λέει, γιατί προσγειώνομαστε σε δευτερόλεπτα. Όντως, έτσι που πήγαν τα αεροπλάνα, γυρίσανε και στην πορεία της πίσης στο αεροδρόμιο, εκεί που είναι τα μνήματα τώρα. Εκεί που καλά, στρίψαμε εκεί, μόλις στρίψε το αεροπλάνο, βλέπουμε εμείς, τα φώτα φαινότανε. Ακούμε από κάτω, αρχίζουν και μας χτυπάγανε μετέπειτα τώρα, τα μαθαίνω από αυτούς, τα τετράδημα, δεν ξέρω να έχεις πω, τα τετράδημα, αυτά σιγά-σιγά δεν σε αφήνουν περιθώριο τίποτα.